Βρισκόμαστε στην οδό 13ης Οκτωβρίου του Δήμου Γρεβενών. Το έργο που περίμενε όλη η πόλη. Σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Ξεκινήσαν οι πρώτες εργασίες. Είμαστε εδώ με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και με τον εργολάβο. Έχουν δοθεί οι οδηγίες. Σε πρώτη φάση κάνουμε τα τυχεία αντιστήριξη που προβλέπονται από την μελέτη. Και στο επόμενο διάστημα, σταδιακά, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να γίνονται και οι υπόλοιπες εργασίες. Ένα δύσκολο έργο που πρέπει να γίνει σε συνέργεια και με την ΔΕΗ και με το φυσικό αέριο. Το μόνο που θέλω να πω είναι οι δημότες να έχουν την προσοχή τους τεταμένη όταν χρησιμοποιούν τον δρόμο, να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Για λίγο καιρό θα έχουμε δυσκολίες, αλλά θα παραδώσουμε ένα άρτιο και ένα τέλειο έργο στην κοινωνία των Γρεβενών. Αναφερθήκατε στο φυσικό αέριο. Η περιοχή εδώ πότε θα πάρει φυσικό αέριο, πότε αναμένεται να περάσει το δίκτυο? Είναι θέμα της ΔΕΔΑ, είμαστε σε επικοινωνία. Έχει γίνει ο μισός δρόμος, ήδη έχει περάσει ο κεντρικός αγωγός. Θα συνεχιστούν εργασίες και έχουμε ζητήσει κατά προτεραιότητα να βγουν οι παροχές για την συγκεκριμένη οδό, ώστε να μην έχουμε ζητήματα στην ολοκλήρωση του έργου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου αυτού του συγκεκριμένου πόσο είναι? Ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εμείς ευελπιστούμε με την καλή συνεργασία και με την τύχη που είχαμε να έχουμε εργολεπτική εταιρεία από τα Γρεβενά να το εκτελεί, την Εγνατία ΤΕΒΕ, να το παραδώσουμε μέσα στο καλοκαίρι του επόμενου έτους. Έχουμε ξεκινήσει την ανάπλαση της 13ης του Οκτωβρίου. Ένα έργο που γνωρίζει για την πόλη. Το μόνο που θα πω εγώ σαν εργολάβος, την κατανόηση του κόσμου πάνω απ' όλα, γιατί θα υπάρξουν κάποια προβλήματα. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι μια δουλειά μέσα στην πόλη. Ο χρόνος παράδοσης για το έργο είναι 12 μήνες. Την κατανόηση όλου του κόσμου για το έργο αυτό. Είστε αισιόδοξος ότι θα τελειώσει νωρίτερα? Αναλόγως στις καιρικές συνθήκες, τα προβλήματα που θα συναντήσουμε, είναι ένα έργο το οποίο είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Ξεκινάμε σήμερα την ανάπλαση της 13ης Οκτωβρίου. Είναι ένα έργο δύσκολο, γιατί είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Θα αλλάξει όλη η όψη της εισόδου της πόλης. Θα γίνουν τυχεία, θα γίνουν τα πεζοδρόμια. Είναι, νομίζω, ένα από τα έργα που θα φανεί η πόλη μας. Η υπηρεσία συνεργάζεται με την ΔΕΗ, που είναι αρκετά δύσκολο, γιατί θα γίνει υποβιοποίηση όλων των καλωδίων και τις κολόνες, θα γίνουν υποσταθμοί. Θέλουμε την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών, την προσοχή τους. Εμείς θα κάνουμε ό,τι απαιτείται όσον αφορά την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και των πεζών. Ελπίζω να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, οπότε σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί όλη η 13ης Οκτωβρίου.